τοπίο και οι ομορφιές της φύσης μαγνήτησαν τους χιλιάδες επισκέπτες στο νησί μας την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στα Νόγια, οπότε οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 25.000. Όπου και να πας και να έχει χιόνι, μας φτιάχνει τη διάθεση. Υπέροχα, φανταστικά. Ιδανική θερμοκρασία με χιόνι. Δεν κρυώνουμε, απολαμβάνουμε το χιόνι. Και πάντα γίνεται και αυτό το πράγμα κάθε χρόνο. Το πρώτο χιόνι είναι στα Νόγια πολλοί κόσμος, υπερβολικός κόσμος. Στην αγκαλιά της φύσης στην περίοδο των γιορτών βρέθηκαν χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι ψήφισαν αγροτουριστικά καταλήματα σε Ανόγια, Ροπέδιο, στην ενδοχώρα των ομών Ηρακλείου και Χανίων και όχι μόνο, για ήρεμες και οικολογικές διακοπές. Μάλιστα, τα κενά που υπήρξαν λόγω του μεγάλου κύματος ακυρώσεων από πελάτες που νόσησαν από κορονοϊό καλύφθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Υπήρχε ένα παράδοξο, από τη μία ακυρώσει και από την άλλη νέες κρατήσεις. Ακυρώνανε γιατί ήταν φορείς του κορονοϊού. Υπήρχαν νέες κρατήσεις, ξανακυρώνανε και μετά έρχονταν τρίτη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τώρα είναι πια η άνοιξη μπαίνει μπροστά. Η περίοδος της πανδημίας μας έδειξε ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να στραφεί σε αυτού του είδους τον τουρισμό. Την ίδια ώρα η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί στοίχημα για το Δήμαρχο Ανογείων. Το εγκαταλειμμένο εδώ και χρόνια χιονοδρομικό κέντρο στον Ψιλορίτη θα μεταμορφωθεί σε κέντρο δραστηριοτήτων χιονιού για μικρά παιδιά και οικογένειες, καθώς και ορεινών αποδράσεων. Ως ένας πόλος χειμερινών δραστηριοτήτων, παιχνίδι χιονιού θα έλεγα, αλλά θέλουμε και στοχεύουμε πολύ να αποκτήσει δραστηριότητα και ρόλο ύπαρξης και τους καλοκαιρινούς μήνες, ως ένα σταυροδρόμι για την ανάπτυξη ορειβατικών διαδρομών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ σε 4 μήνες θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής της υποδομής Φάντασμα. Είναι λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και πιστεύω ότι με το που θα το επιτρέψει ο καιρός, δηλαδή με το λιώσιμο του χιονιού, πιστεύω γύρω στον Απρίλιο-Μάιο θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όπως εκτιμά ο Δήμαρχος Ανογείων, ο φιλόδοξος αυτός σχεδιασμός θα πάρει σάρκα και όστα στα τέλη Οκτωβρίου. Να έχουμε ολοκληρώσει την ανακατασκευή του ορειβατικού καταφυγίου και μπαίνοντας το χειμώνα να μπορέσουμε έστω πιλωτικά να το λειτουργήσουμε για τους χειμερινούς μήνες.